ότι αυτή πρέπει να πάρει στον ιατρικό σύμβουλο. Έτσι νομίζω. Σας ευχαριστώ. Είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε και να μας ακούσετε. Τα συμβέντα έχετε στη διάθεσή σας. Χρησιμοποιήστε το όπως θέλετε και να ευχηθείτε η νέα περιφέρειά μας να καταφέρει πολύ περισσότερο. Πολύ καλά θα κάνει. Γιατί είναι μια διαδικασία που ξέρουμε όλοι ότι να πάρουμε το δελφίνι σαν δελφίνι θα πρέπει να εμπλακεί και ο ιδιωτικό τομέα. Οπότε καλό είναι αυτό. Δείχνει τη συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου φορέα που υπάρχει. Λοιπόν, εγώ θα προτείνω κύριε Περιφερειάρχη και πρώην νομάρχη, δήμαρχη, βουλευτή, όλα. Επειδή και οι δύο έχετε δώσει ένα κομμάτι από τη ζωή σα γι' αυτό. Συμβολικά η μία θα μείνει στον ιατρικό σύλλογο, η άλλη στην περιφέρεια ω διάδρομο τη νομαρχία. Αλλά έστω κάποιο αντίγραφο δικαιούται ο καθένα από εσά. Λοιπόν, σαν ηλική αξία, επειδή πήγε ο προβληματισμός στις εποχές που ζούμε, τα βλέπουμε όλα. Το Δελφίνι έχει γίνει η διαδικασία για την εκποίησή του, απλώς δεν ολοκληρώθηκε. Η επόμενη περιφερειακή αρχή θα το ολοκληρώσει για τη διαδικασία του πλωτού. Για τον εξοπλισμό, όπως είπε ο κ. Καραγιάννης, έχουμε πάρει απόφαση και η Γαλινός και σε συνεργασία με τον πρόεδρο του Ιατρικού Οδοντιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Αυτόν τον εξοπλισμό τον οποίο αξιοποίησαν και αξιολόγησαν να τον χρησιμοποιήσουμε συνολικά να φτιάξουμε δύο κοινωνικές δομές στο νησί της Ρόδου. Και είπαμε στο νησί της Ρόδου γιατί θα ήταν κρίμα να διαμοιραστεί ένα μηχάνημα εδώ, τρεις στιθοσκόπια ή ένας υπέρυγος και να πάνε κάπου στα νησιά και να χαθούν. Κρίθηκε λοιπόν αυτό, υπάρχει η συγκεκριμένη απόφαση και πιστεύω να υλοποιηθεί αυτό. Οπότε και εκεί ένα αντίγραφο θα χρειαστεί να το έχω. Ότι ήθελε μόνο αυτό ως προς το πρόβλημα.